Άντρες Αθηναίοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε έναν άντρα που τόσοι αιώνες ιστορίας έχουν δικαιώσει. Το έργο μας φαντάζει υπερβολικά εύκολο. Όμως, ας το αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ας περάσουμε στην πρώτη κατηγορία, αυτή της αθείας. Ο κατηγορούμενος είναι ένας άνθρωπος με υπερφυσικές αναζητήσεις. Ένας άνθρωπος που αναζητά περισσότερο από όλους μας εδώ σε αυτήν την πόλη. Την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη σοφία. Τι είναι ο Θεός, αν όχι αυτά τα τρία. Ο Σωκράτης υπήρξε ο πρώτος στην ιστορία της φιλοσοφίας που μίλησε για την ψυχή που έρχεται σε αντίθεση με την ύλη, που απελευθερώνεται με το θάνατο από τα υλικά δεσμά και ενώνεται με μία ανώτερη δύναμη. Θέλετε να την πείτε Θεό, θέλετε όχι. Οι κατήγοροι είπαν προηγουμένως πως δεν σέβεται τους θεούς της πόλης. Εδώ θα σας ρωτήσω το εξής. Η θρησκεία πρέπει να ταυτίζεται με το κράτος ή αλλιώς δεν είμαστε ψευδείς πολίτες αν οι απόψεις μας ξεφεύγουν από τις κατευθυντήριες γραμμές, κρατικές υποδείξεις, κινούνται έξω από τις κατευθυντήριες γραμμές. Αν δεν απειλούν ή προσβάλλουν κανένα, αλλά απλά διαφέρουν, είμαστε ψευδείς και τιμωρούμαστε γι' αυτό. Πολύ φοβάμαι πώς τοχοποιούμε τους ανθρώπους που τολμούν να έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτή των πολλών.